Κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη χαρά μου να βρίσκομαι στο δεύτερο κατά σειρά φόρουμ υψηλού επίπεδου του σύγχρονου δρόμου του μεταξιού. Πριν από 2 χρόνια χαιρετήσαμε την έναρξη αυτής της φιλόδοξης πρωτοβουλίας και σήμερα πιστεύω ότι όλοι διακρίνουμε τα πρώτα απτά ωφέλη της. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο Σι για την θερμή φιλοξενία για άλλη μια φορά στην Κίνα, αλλά και να τον συγχαρώ διότι φέτος η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας γιορτάζει τα 70 χρόνια από την ανακήρυξή της, συνεχίζοντας αυτή την επίμονη προσπάθεια σε ένα διαφορετικό μοντέλο κοινωνικής δομής και οικονομικής ανάπτυξης, όπως το ονομάζεται εδώ τον σοσιαλισμό με κινέζικα χαρακτηριστικά, αλλά και την συνέχιση του κινέζικου ονείρου με στόχο την ευημερία, αλλά και την εξάλληψη της φτώχειας. Σε αυτό το πνεύμα πιστεύω ότι η πρωτοβουλία One Belt, One Road οδηγεί στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, οδηγεί στην ενίσχυση του παγκόσμιου εμπορίου μέσω των επενδύσεων, καθώς και στην αναβάθμιση της διασυνδεσιμότητας των μεταφορών, της ενεργειακής συνεργασίας, αλλά και της επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας. Όλα αυτά έχουν μία κεντρική σημασία στο βαθμό που έχουν ως στόχο την ειρηνική συνύπαρξη, στο βαθμό που έχουν ως στόχο και ως κοινή βάση όλων μας τη συνανάπτυξη των κρατών και των λαών μας, κυρίως όμως στο βαθμό που έχουν ως στόχο την ευημερία των λαών μας. Και η ευημερία των λαών προφανώς και πρέπει να περνάει από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, την αξιοποίηση της ενίσχυσης του διεθνούς εμπορίου, την αξιοποίηση της ανάπτυξης των οικονομικών σχέσεων, με στόχο όμως τον άνθρωπο, με στόχο την ευημερία των ανθρώπων. Και η ευημερία των ανθρώπων περνάει μέσα από την καταπολέμηση της φτώχειας και την εξάλληψη των ανισοτήτων. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, για την Ελλάδα είναι εμφανές ότι οι στοχεύσεις της πρωτοβουλίας του σύγχρονου δρόμου του μεταξιού συμβαδίζουν με σημαντικούς περιφερειακούς οικονομικούς στόχους που έχουμε θέσει και θέλουμε να προωθήσουμε αφήνοντας πίσω μας την κρίση. Ο σύγχρονος δρόμος του μεταξιού μπορεί να αποτελέσει ένα όραμα και μία πρωτοβουλία με εξαιρετικά σημαντική στόχευση που θα αφορά το μέλλον, αλλά θα παίρνει παραδείγματα από το παρελθόν. Διότι η σχέση ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή ήταν πάντοτε μία σχέση ιδιαίτερη. Ο πόλεμος και η αντιπαράθεση δηλητηρίαζε πάντοτε τις σχέσεις ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή, αλλά υπήρχε πάντοτε και ένα νήμα ειρήνης και συνεργασίας που ένωνε την Ευρασία, την Δύση με την Ανατολή. Και αυτό ήταν το νήμα του εμπορίου. Η ιστορία του ελληνικού λαού ως δύναμη πολιτισμού, ως δύναμη εμπορίου, ως δύναμη ναυτιλίας και διπλωματίας ήταν πάντοτε στενά συνδεδεμένη με αυτό το νήμα το ειρηνικό που ένωνε πάντοτε τη Δύση με την Ανατολή. Σήμερα, με σύγχρονους όρους, πρέπει πάλι να δουλέψουμε για την ανάπτυξη αυτού του ειρηνικού νήματος. Με σύγχρονους όρους, που σημαίνει με όρους παγκόσμιου διαδρόμου διασυνδεσιμότητας. Και ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό είναι να δουλέψουμε όλοι μαζί, με εξωστρέφεια και με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στους διεθνείς κανόνες. Και βεβαίως με αποφασιστικότητα να απαντήσουμε και στις σύγχρονες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η ανάγκη σεβασμού στο περιβάλλον, να δουλέψουμε με αποφασιστικότητα για να βρούμε αμοιβαία αποδεκτές λύσεις
στις σύγχρονες προκλήσεις και στις διαφορές μας. Η χώρα μου έχει αποδείξει στην ιστορία ότι σε αυτή την ειρηνική προσπάθεια έχει κεντρικό ρόλο και σήμερα καθίσταται περιφερειακός κόμβος διασυνδεσιμότητας που αποκτά παγκόσμια σημασία και εμβέλεια εντός και του νέου, του σύγχρονου αυτού δρόμου του μεταξιού. Είμαστε λοιπόν πεπισμένοι ότι η συνεργασία και η εξωστρέφεια είναι το μέλλον του κόσμου μας και σε αυτό το μέλλον πρέπει να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας. Η χώρα μου σήμερα εκμεταλλεύεται, θέλει να αξιοποιήσει τη μοναδική γεωπολιτική της θέση στο αντάμωμα τριών υπήρων, καθώς και το ρόλο της ως δύναμη με παγκόσμια εμβέλεια στους τομείς της ναυτιλίας και του τουρισμού. Θέλουμε η γειτονιά μας, η νοτιοανατολική Μεσόγειος, αλλά και τα Βαλκάνια, να μην είναι το σύνορο ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή, αλλά να είναι η γέφυρα ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή. Να γίνει η περιοχή μας παγκόσμιος κόμβος μεταφορών, ενέργειας και εμπορίου. Η κινέζικη επένδυση, η επένδυση της κινέζικης Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά, παίζει κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Το λιμάνι του Πειραιά μετεξελίσσεται σε παγκόσμια πύλη προς την Ευρώπη για προϊόντα που έρχονται από κινέζικα και ασιατικά λιμάνια μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Και στόχος μας είναι να συνδεθεί με δίκτυα μεταφορών προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Ειδικά τα δίκτυα που αναπτύσσονται ταχαίως προς τον κάθετο άξονα Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας προς την Μαύρη Θάλασσα, αλλά και Ελλάδας, Βόρειας Μακεδονίας και Σερβίας. Δίκτυα διασυνδεσιμότητας που θα ενισχυθούν, ελπίζουμε, περαιτέρω με κινέζικες επενδύσεις στη χώρα μας, στον χρηματοπιστωτικό και τον τεχνολογικό τομέα. Η Ελλάδα προωθεί μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και σε αυτό το πλαίσιο προωθούμε την διμερή στρατηγική σχέση με την Κίνα. Έχουμε αναπτύξει μια εξαιρετικά επιτυχή πρωτοβουλία με βαλκανικές χώρες, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Σερβία, που επικεντρώνεται σε προγράμματα διασυνδεσιμότητας. Λύσαμε μια διαφορά 30 χρόνων με τον βόρειο γείτονά μας, τη Βόρεια Μακεδονία, και αυτό ενισχύει τη δυναμική για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη στην περιοχή μας, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και γέφυρα των Βαλκανίων με την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, μέσα από τριμερή σχήματα συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, Ισραήλ και άλλων σημαντικών χωρών στην περιοχή μας. Στο πλαίσιο αυτό και με τον νέο ρόλο που έχουμε αναλάβει στην περιοχή μας, διαβλέπουμε ακόμα περισσότερο στην ενίσχυση της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας στο πλαίσιο των διεθνών κανόνων που διέπουν τους όρους του εμπορίου, καθώς και των επιμέρους δεσμεύσεών μας ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαβλέπουμε την ανάγκη για μια νέα παγκόσμια οικονομική ισορροπία ανάπτυξης που να συμπεριλαμβάνει την Κίνα ακόμα περισσότερο. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στρατηγικής εταιρικής διμερούς μας σχέσης, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας παγκόσμιας εμβέλειας One Belt, One Road, αλλά και της πρωτοβουλίας 17-1, στην οποία προσχωρήσαμε πρόσφατα. Σε όλα αυτά τα πλαίσια θεωρούμε ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές δυνατότητες ενίσχυσης αυτής της πολυμερούς συνεργασίας. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν μπροστά μας λαμπρές προοπτικές. Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι για την φιλοξενία σε αυτή την εξαιρετικά σημαντική διοργάνωση, αυτό το υψηλό φόρουμ, και να υπογραμμίσω την αισιοδοξία της Ελλάδας ως προς τα ωφέλη που μπορούμε όλοι να αποκομίσουμε συνεργαζόμενοι στο πλαίσιο αυτό ενός σύγχρονου δρόμου του μεταξιού. Σας ευχαριστώ θερμά.